Γεια σας, για το σημερινό βίντεο έχω επιλέξει κάποια quiz στο ίντερνετ. Το πρώτο έχει να κάνει με παλιές ελληνικές σειρές. Ποιο σύριαλ είναι αυτό, εντάξει εύκολο, είσαι το τέρι μου. Δύο ξένοι, άκρος οικογενειακών, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό, μπράβο, σωστό. Στο Μέγκα είναι γοργόνες, γοργόνες. Η ώρα η καλή. Καλά, Κωνσταντίνο και Ελένη, όχι τα μάμα. Θα σε δω στο πλοίο. Κάπου σε ξέρω. Και εμένα κάτι μου θυμίζεις. Άκρος οικογενειακών δεν είναι. Εκείνες κι εγώ. Απάτησε με αυτό. Το τελευταίο. Αυτό στο Μέγκα νομίζω έπαιζε ή όχι. Τυχαίο κι αυτό. Ούτε αυτό μου λέει κάτι. Πατήσουμε. Το δεύτερο. Μπράβο. Ναι. 14 εγκλήματα. Και Λεωνίδας. 10 λεπτά κήρυγμα. Έγινε γρήγορα αυτό το quiz. 14 στα 15 τηλεορασάκιας. Επόμενο quiz. Κοίτα, ναι. Σε ποια ελληνική ομάδα θα τέριαζε στο Σαλάχ. Τι καφέ πίνεις. Φέρω το καπουτσίνο γλυκό. Χαρακτηριστικός πανηγυρισμός θα γίνεται στο πέταλο που βρίσκονται οι συμπαίκτες στα επίσημα να μην δει ο πρόεδρος ολομόναχος. Ή το πρώτο ή το δεύτερο. Θα πω το δεύτερο, μαζί με τους συμπαίκτες. Πού θες να είναι το σπίτι σου. Αρκεί να είναι κοντά σε θάλασσα. 500 τετραγωνικά να είναι, μόνο αυτό με νοιάζει. Από το γήπεδο να μπορείς να κοιμάσαι πιο πολύ. Από το γήπεδο να μην αργείς ποτέ στην προπόνηση. Ή το πρώτο, κοντά σε θάλασσα να πούμε. Θα πούμε σε κοντά σε θάλασσα. Πώς θα πηγαίνει στην προπόνηση. Ποια προπόνηση λέει. Λιμουζίνα και να σου φέρουμε μετρό. Μηχανή. Πού θες να γίνει η παρουσίασή σου. Σε ξενοδοχείο της πόλης. Στον αγωνιστικό χώρο. Να κάνω τσαλιμάκια. Στα γραφεία της ομάδας. Στο αεροδρόμιο που θα έχει μαζευτεί ο κόσμος όταν με υποδεχθεί. Αυτό που λέμε με τα γραφεία αεροδρομίου. Τι διάρκεια συμβόλαιο θες να υπογράψεις. Κλειστό τριετές, ένα συνένα, ναι, πενταετές με ρήτρα για ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Για ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Είμαι περίεργος να δω ποια ομάδα θα το βγάλει. Κάθε πότε ανεβάζεις φωτογραφία στο Instagram. Τι είναι Instagram. 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα. Σου βάζουν βιντεάκι με παλιά ευρωπαϊκή πορεία της νέας σου ομάδας. Πώς αντιδράς. Πορώνεσαι και υπόσχεσαι πως δεν θα φύγεις αν δεν καταφέρεις κάτι παρόμοιο. Ξαφνιάζεσαι. Το θαυμάζεις αλλά προσγειώνεσαι γρήγορα στην πραγματικότητα. Το θαυμάζεις. Τι κάνεις με την κοπέλα σου πριν μετακομίσεις στην Ελλάδα. Χωρίζεις. Εννοείται πως τη φέρνεις μαζί είναι η δύναμή σου. Κάνεις σχέση από απόσταση. Ας πούμε ότι τη φέρνω μαζί. Άμα θέλει και εκείνη. Φτάνεις σε Ελλάδα και βλέπεις το πρόσωπό σου σε όλες τις αθλητικές εφημερίδες. Τι κάνεις. Ηγητευτής της μπάλας. Αδιαφόρης ο Μοχάμεντ Σαλάχ είσαι. Πατάς πάνω στο Google Translate τι σημαίνει POC. Ηγητευτής της μπάλας. Ας πατήσουμε το POC. Έλα μωρή αεκάρα. Χτίζουμε και γηπεδάρα τώρα στη Φιλαδέλφια.
Και λέει του χρόνου, σε λίγα χρόνια έρχεται ο Σαλάχ στην ΑΕΚ. Έλα ρε φιλαδέλφια. ΑΕΚ είμαι για όσους δεν το καταλάβανε. Σαλάχ στην ΑΕΚ, καλά. Και γενικά στην Ελλάδα. Επόμενο quiz έχει να κάνει με ελληνικά νησιά. Υπάρχουν 6.000 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στην Ελλάδα. Πόσα από αυτά κατοικούνται? Τα 56 μου φαίνονται λίγα, τα 1000, τα 88 ή 1117. Από 6.000 πόσα κατοικούνται? 1000. Δεν 117. Πόσα είναι τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου? 4 με 5 μου φαίνονται λίγα, 7 ή 9. Πάμε 7. 7. Ωραία. Σε ποια από αυτά τα συμπλέγματα ανήκει η Αμοργός? Κυκλάδες. Κυκλάδες. Καλά το θυμόμουν. Εκτός από το αν και κάτω Κουφονήσι, ποιο νησί ακόμα ανήκει στα Κουφονήσια? Δεν το ξέρω. Στην τύχη. Γιάρος. Όχι. Κέρος. Ποιο νησί θεωρείται η Μητρόπολη των Επτανήσων? Κέρκυρα. Σε ποιο νησί βρίσκεται η φημισμένη παραλία Σεϊχέλες? Δεν ξέρω. Φολέγανδρο. Ικάρια. Τώρα το μάθαμε. Σε ποια πόλη της Τουρκίας θα περάσεις αν πάρεις το καραβάκι από την ΚΟ? Κουσάνταση. Μποντρού. Πού να το ξέρω. Σε ποιο νησί συναντάμε το μοναστήρι της Χρυσοπηγής? Σύφνο. Σύφνο. Και αυτό στην τύχη. Α, και φτάσαμε στη Λέσβο που σπουδάζω στη Μυτιλίνη. Ωραίο νησί Λέσβος, μ' αρέσει. Ποια θέση καταλαμβάνει η Λέσβο στον κατάλογο με τα μεγαλύτερα νησιά? Εντάξει, τρίτη. Το ξέρουμε αυτό. Πιο κοντινού στην Αθήνα νησιού είναι η πρωτεύουσα Ιουλίδα? Κέα, Έγινα. Πούμε Κέα. Κέα. Κοπανιστή Κυκλάδες. Εντάξει, έχω πάει και το ξέρω. Πού συναντάμε κάθε απόκριση του έθιμου του Γέρου και της Κορέλας? Αλόνσο. Σκύρο. Αυτό. Σε ποιο νησί βρίσκεται η φημισμένη δύσκολα Λούνα? Επειδή έχω πάει Πάρο, έχω πάει και Αντίπαρο, οπότε το έχω ακουστά. Ποιο νησί είναι το Τσιριγότο? Ούτε αυτό ξέρω, θα πω Κύθυρα. Α, αντί Κύθυρα. Με πειράζει. Πού βρίσκεται η εικονιζόμενη παραλία? Κάπου δεν θα βρίσκεται κι αυτή. Αστυπάλαια. Αστυπάλαια. Ήμουν ανάμεσα στο πρώτο, είστε ένα αστυπάλαια, αλλά ευτυχώς είναι αστυπάλαια. Λέοναρντ Κοένα. Σαλαμίνα. Ίδρα. Σε ποιο χωριό της Λέσβου, πάλι Λέσβος, θα δεις να συχνάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Αγιά σου έχω πάει, Μόλυβο, Πλωμάρι, Βατερά δεν έχω πάει. Πατσό Βατερά. Μα όχι, ψέματα. Μόλυβο όταν είχα πάει, κάπου το είχα διαβάσει, οπότε Μόλυβο. Ποια από τις παρακάτω παραλίες δεν βρίσκεται στην Κρήτη? Μια φωτιά. Κολώνα. Δεν την ξέρω. Ποιο νησί φημίζεται για τις βάθρες του? Σαμοθράκη, Καρία Θάσος ή Σάμος? Θάσος. Σαμοθράκη. Και τελευταίο, υπάρχει τρίκλινο δωμάτιο στη Μήλο? Ας απαντήσουμε. Τουλάχιστον ένα. Ένα νησί το χρόνο και πολύ σου είναι. 11 σωστά. Εντάξει. Καλά είναι και ένα νησί το χρόνο. Επόμενο quiz, τι είναι? Α, στίχη ελληνικών τραγουδιών. Για χατήριο σου κυρία γίνεται μια φασαρία, του χωριού τα παλικάρια, το τελευταίο, γίνονται μαλλιά κουβάρια. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ, δεν θα τα τραγουδάω κιόλας,
πολύ περιπλανόμενο στις ξενοδοχείες. Τελευταίο. Και πάω. Πού πάει τώρα αυτός? Νομίζω 4 χρόνια. Πρόσεχε, την έχει. Ναι, εντάξει, το πρώτο. Δεν συνέβη. Το πρώτο. Φαινόμενο δεν είναι οι σεισμοί. Πλημμύρες ούτε. Τυχαία, αυτό δεν μου λέει κάτι. Το 10. Ακούσα αυτό το τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου τι λέει μετά. Άδυνα. Αποτελέσματα. 9 στα 10. Μόνο αυτό έκανα λάθος. Και το 9 στην τύχη. Μπράβο. Εξαιρετικά, τα πήγες πολύ καλά. Σε φαντάζομαι από μικρή ηλικία να ακούς μόνο ελληνικά και να μην προτιμάς τα αγγλικά. Γενικά ακούω πιο πολύ ελληνικά και ξένα, αλλά εντάξει, όπως το λέει και εδώ πέρα. Από μικρή ηλικία όχι μόνο ελληνικά, αλλά τα προτιμώ δηλαδή. Σε σχέση με τα ξένα προτιμώ τα ελληνικά. Και τελευταίο quiz. Πόσο καλά θυμάσαι το περσινό Survivor το Ορθόδοξο. Όπως λέμε το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο, αυτό είναι το περσινό Survivor. Γεια σου, Σάκη. Για να δούμε και το περσινό Survivor, το Ορθόδοξο, τι θα μας βγάλει. Επιτέλους φόρτωσε. Α, και φόρτωσε και τον manager rugby. Πάνω Αργιανίδης. Είσαι κολοτούμπας και διπρόσωπος, είπε ο Ντάνος στο χανταμπάκι, το θυμάμαι. Ποιος έξω το επικό κατούριμα στην καλύβα, ο Σπαλιάρας, τον κουρετή που κάνανε πλάκα. Το βίντεο εδώ πέρα. Σε ποιον δεν αρέσει η ψευτιά και η πονηριά. Τι. Μάνατζερ Άγγλου. Το περσινό πιο πολύ. Το έβλεπα. Το φετινό δεν έχω δει σχεδόν καθόλου. Ένα επεισόδιο το πολύ δηλαδή δεν έχω δει. Ένα δύο κάπου εκεί. Τι εξωτικό ψάρι έπιασαν οι διάσημοι. Ναι, είναι αυτό το. Να, αυτό εδώ. Με τα αγκάθια. Ποιος παίχτης άλλαξε ομάδα από τους διάσημους και από τους διάσημους πήγε στους μαχητές. Από τους διάσημους είναι ο Σπαλιάρας. Προς το τέλος. Το τραγούδι είπε ο Ντάνος. Κυρμέντιου. Μπράβο. Άμα έβλεπες περσινό Survivor. Ποιος έχασε το μαγιό του στη θάλασσα, Χρανιώτης, δώσαν άλλο μετά. Τι ζώο δάγκωσε τον Μπό. Κουνούπι. Ποντίκι. Αυτό. Πόσες φορές ψήφισε ο Τσάνκ την Ελισάβετ για αποχώρηση. Ακόμα την ψηφίζει. Δύο φορές πολύ λίγη η μία. Ακόμα την ψηφίζει μέχρι και τώρα. Το αλάτι που το ρίχνεις στα... Λέει ο Ντάνος, Σπαλιάρα, ναι, τελείωσε, ναι. Ντάνο εσύ, 10 στα 11, δεν είμαι ο Ντάνος,
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πρώτο βίντεο με quiz. Αν βρω και άλλα θα κάνω. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.